Μηνύματα από παιδιά για τα παιδιά όλου του κόσμου. Αυτός ήταν ο στόχος των διοργανωτών της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην παραλία του ημέρου στη Ροδόπη, κατά τη διάρκεια της οποίας και τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν μηνύματα σε σημαίες, τις οποίες και ανέμισαν, ώστε τα μηνύματα να μεταφερθούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Είναι ένας τομέας ευαίσθητος. Ένας τομέας που πολλές φορές οι ενήλικοι ξεχνούν. Τα παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ήταν το θέμα εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν οι καινοτόμες δράσεις με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Ημέρου στη Ροδόπη. Παιδιά όλων των ηλικιών έμαθαν, εκφράστηκαν και έγραψαν τα μηνύματά τους σχετικά με τα δικά τους δικαιώματα. Τα παιδιά ήρθαν στο κέντρο, τους μιλήσαμε για τα δικαιώματά τους, είχαν γνώσεις σε πάρα πολλά ζητήματα που τους αφορούν. Ήρθαν στην παραλία και έγραψαν επάνω σε πανιά τα μηνύματά τους, τα οποία κάναμε σημαίακια, το χάρηκαν, μια δράση πολύ όμορφη και τώρα θα ακολουθήσει στην παραλία, θα κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα με τα μηνύματά τους και το κάθε παιδί θα διαβάσει το μήνυμα που το αφορά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έτσι θα ευαισθητοποιηθούν και θα συγκρατήσουν αυτά τα μηνύματα μακάρι φόρου ζωής, ούτως ώστε να βοηθούν και σαν άνθρωποι, σαν άτομα αργότερα, βελτιώνοντας έτσι και την προσωπική του ζωή και φυσικά και ολόκληρη την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις αυτές το ωφέλη είναι πολλαπλά. Στα σχολεία δεν είναι το τυπικό μάθημα που γίνεται, αλλά οι δάσκαλοι δουλεύουν με πολύ περισσότερα κοινωνικά θέματα και αυτές οι δουλειές που γίνονται στα σχολεία θα λέγαμε ότι προάγουν και ανοίγουν το σχολείο προς την κοινωνία, σε συνεργασία με τους γονείς, με τους κοινωνικούς φορείς, ούτως ώστε να υπάρχει μια σύνδεση του σχολείου με το σύνολο της κοινωνίας. Ευχόμαστε οι προσπάθειες μας αυτές που καταβάλουμε χρόνια μαζί με τους υπευθύνους των σχολικών δραστηριοτήτων να ευωδώσουν και να πολλαπλασιαζόμαστε συνεχώς όλοι όσοι αυτοί νοιάζονται για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό και για την υγεία της ανθρωπότητας. Τα παιδιά, αφού ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που προηγήθηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αμέσως μετά έγραψαν τα μηνύματά τους σε σημεούλες, τις οποίες και ανέμισαν στην παραλία του ημέρου, στέλνοντάς τα στα παιδιά όλου του κόσμου. Εγώ θέλω να πω ότι θέλω να έχουμε καθαρές παραλίες. Πώς το λένε? Μαρία. Και τι τάξη πας? Πέμπτη δημοτικού. Και τι έγραψες εσύ στο μήνυμα? Θέλω ένα καθαρό περιβάλλον. Γιάννη Κασλαράκη και πάπα μου τάξη και έγραψα αυτό. Καθαρό το περιβάλλον. Για πάντα, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές μας. Θέλω όλα τα παιδιά να έχουν καθαρό νερό. Μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν οικογένειες και σπίτι να μένουν. Και έγραψα ότι θέλω όλα τα παιδιά να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον. Θέλω όλα τα παιδιά να έχουν όλα τα απαραίτητα πράγματα και να είναι ευτυχισμένοι. Με λένε Ραφάλα Γεργιάδο, πέμπτη τάξη και έγραψα θέλω τα παιδιά να έχουν τροφή. Με λένε Μαρία Μητράκα. Θέλω όλα τα παιδιά να έχουν δικαιώματα και θέλω να έχουν στέγη.